Γιώργο, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση υπό τον όρο ότι δεν θα αποκαλύψει καμία από τι παρανοίε και τι καταγγελίε που έχουν κάνει μαθητέ. Έτσι. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργο Οφάμελο, φίλο μου και μαθητή από τα χρόνια τα παιδικά, ένα άνθρωπο που δουλεύει σε ένα κλάδο με τον οποίο όλη η Ελλάδα έχει μια εξοικείωση. Είσαι στην εστίαση. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια, ω υπεύθυνο καταστήματο και τώρα είσαι στη διανομή. Στη διανομή. Στη διανομή, έτσι. Ε, διανομή είναι κάτι το οποίο έχει γενικευτεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, σε όλα τα νοικοκυριά, μα ένα καφέ, μα ένα σουβλάκι, μα μια πίτσα, κάτι πηγαίνει με τη διανομή. Έτσι ακριβώς. Αυτό που δεν είχαμε, ενώ έχει γενικευτεί, ας πούμε, νομίζω ότι για παραπάνω από μια δεκαετία, δεκαπενταετία έχει γίνει μια έκρηξη αυτό που δεν είχαμε ήταν οργάνωση στον κλάδο και κινητοποίηση σαν καινούριο ε, ας πούμε φαινόμενο. Ε, θες να μου πεις λίγο τι σημαίνει δουλεύω στη διανομή, ας πούμε πώς ορίζεται η αμοιβή, πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει ένας διανομέας, Γεια σου, Φιλεμονικό. Καλώ ήρθατε. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά. Αυτό πολλά... μα έλειπε να μην χαιρόσουν. Αυτό μα έλειπε. Λοιπόν, όσο για και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, να το ξέρει. Όσο αφορά για τη διανομή τώρα. Mm -hmm. ε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιε κινήσει μέσω σωματείων, βέβαια το περισσότερο. Mm -hmm. Και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα προ το καλύτερο για τα μαγαζιά. Ε, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στη ζωή μα και οι πλατφόρμε. Mm -hmm. Το 2011 ξεκίνησε στην Ελλάδα και μπήκε η πρώτη πλατφόρμα. Και μετά από το 19 και μετά πήκαν δύο-τρει πλατφόρμε ακόμα. Θα σου επισημάνω ότι σε κάποια από αυτέ τι πλατφόρμε δούλεψα και εγώ για ένα-ένα 1,5 ένα χρόνο. Αλλά επειδή τα πράγματα δεν ήταν καλά, μετά, όχι στην αρχή, αποχώρησα. Αυτό κάτσε. Για, για να το πάμε λίγο κομμάτι-κομμάτι. Τι σημαίνει δεν ήταν καλά τα πράγματα, Δηλαδή ποιε ήταν οι συνθήκε, ποιε ήταν Στην αρχή που ήρθαν οι εταιρείε λοιπόν, στην Ελλάδα, mm -hmm. όχι οι πρώτοι, οι μεταγενέστερε από το 19 mm -hmm. και μετά, δώσαν υποσχέσει και παροχέ στον κόσμο. Mm -hmm. Δηλαδή εγώ, σαν ε, διανομέα αυτή την εταιρεία που ήμουνα. Όταν θα έφτανα στι 20 παραγγελίε, είχε έξτρα πριμ, έξτρα λεφτά, Μάλιστα. διάφορα πράγματα. Μέχρι το 2022, λοιπόν, όλα αυτά ήταν καλά. Από το 2022 και μετά άρχισαν οι περικοπέ και οι σοβαρέ περικοπέ. Δεν μιλάμε για πριμ, για μπόνου και για αυτά ότι δεν υπάρχουν. Ε. Μιλάμε τώρα για το κομμάτι των αμοιβών. Είχε θεσπίσει η εταιρεία μία αμοιβή. Παραλαβή και παράδοση. Να πούμε το θέμα. Αναπαραγγελία δηλαδή. Αναπαραγγελία. Αν έχει για... μία ελάχιστη αμοιβή κάθε φορά ναι. που εκτελείται μία παραγγελία. Και αναλόγω την ώρα τη ημέρα. Γιατί κάποιοι, υπήρχαν κάποιε ώρε που ήταν αιχμή, ήταν λίγο παραπάνω η παραγγελία. Σταθερό όμω αυτό. Ήξερα ότι αμείβομαι με δύο, δέκα παράδειγμα. Mm -hmm. Τυχαίο το νούμερο. Συν τα χιλιόμετρά μου και την απόσταση. Με τον καιρό η εταιρεία θέσπισε διάφορα τρίκ. Ένα από αυτά ήταν. Ε, κατέργησε την βασική αμοιβή αυτή που λέμε. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο είναι η, η και παράδοσή μου. Και είπε ότι επειδή τόσο καιρό πηγαίναμε σε ευθεία χιλιόμετρα, ε, μα πλήρωνε σε ευθεία τι ε, παραγγελίε. Δηλαδή εγώ αν έπαιρνα από το κολονάκι μια παραγγελία για το λόφο φιλοπάπου από την πίσω μεριά, με πλήρωνε ένα χιλιόμετρο στην ευθεία. Εγώ έκανα 5 με 6 χιλιόμετρο μόνο να κάνω το κύκλο για να την πάω και άλλα 5-6 για να γυρίσω. Παρακολουθούσε. Αυτής... Τι θα πάτε με αεροπλάνο ή δημοκρατία, Αυτό, αυτό ακριβώ. Ρωτάγαμε λοιπόν την εταιρεία, ποιο λόγο λέει. Η απάντηση ήταν η απλή. Αν θέλετε, μπορείτε να μην δεχτείτε την παραγγελία. Δηλαδή, θα βρεθεί άλλο κοροϊδό να πάει η παραγγελία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κάποιο θα βρεθεί πάντω να την πάει. Παντώντας σε αυτό επάνω λοιπόν η εταιρεία, είπε ότι θα κάνει τιμονίσια την αμοιβή. Δηλαδή δεν θα μετράει σε ευθεία το, ο, τις παραγγελίες. Τα χιλιόμετρα που γράφει. Τα που γράφει. Να τονίσουμε ότι δεν ήταν για όλε τι παραγγελίε αυτό, ήταν για ένα μεγάλο κομμάτι των παραγγελιών. Γιατί πολλέ παραγγελίε ήταν στην ευθεία, οπότε τα λεφτά ήταν καλύτερα πριν. Εφόσον έγινε λοιπόν αυτό, έχει εξαφανιστεί από την αμοιβή, δεν ξέρει πώς είναι η παραλαβή σου και η παράδοσή σου. Σου βγάζει ένα ποσό, α πούμε, 3 ευρώ και αυτό είναι. Δηλαδή, κάτσε να σε Δεν είναι διαφανή τα πράγματα. αυτό τι σημαίνει, ότι μαθαίνει εκ των λέει ε, αποτιμούμε ας πούμε τη σημερινή δουλειά, πήγε 20-25 παραγγελίες ναι. και σήμερα βάζουμε μια φόρμουλα κάτω, μια εξίσωση, τη λύνουμε και είναι αυτή η αμοιβή σου. Δεν ξέρεις πώς έχει διαμορφωθεί το τελικό ποσό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και όταν παίρνεις όσο ήμουν στην εταιρεία, γιατί το ξανατονίζω ότι τώρα δεν είμαι στην εταιρεία αυτή. Όταν έπαιρνε τηλέφωνο την εταιρεία, αφού άλλαξε τα δεδομένα και έλεγε ρε παιδιά, η παραγγελία αυτή έρχεται 3-10, μία έρχεται κάτι άλλο. Ποια είναι η αμοιβή μου, ποια είναι η παραδοσία, ποια είναι τα χιλιόμετρά μου, σου έλεγε περάστε από τι ε, ώρε γραφείου για να ενημερωθείτε. Δηλαδή, μία ή δύο ώρε τη βδομάδα που είναι το, η εταιρεία. Θα σου αποσημάνω και κάτι άλλο. Πέρσι, που ήμουν στην εταιρεία το καλοκαίρι, έτυχε για δύο και δύο μισή ώρε να μην βαράει το κινητό μου παραγγελία. Και όχι μόνο σε μένα, σε πολλού διανομή. Δηλαδή, αναγκαζόσουν να είσαι έξω ώρε ατελείωτε ναι. για να βάλει κάποιο μεροκάματο. Ε, αυτό άλλαξε βέβαια, γιατί το φιλόν το παραδεχτώ. Ανέβηκε η δουλειά, αυτέ οι εταιρείε εδρεωθήκαν μέσα στον κορονοϊό Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ξεκινήσανε και ο κόσμο κλείστηκε στο σπίτι του και έμαθε στην ηλεκτρονική παραγγελία. Και θα σου σημάνω και, το... και κάτι το... ότι το... την ελληνική αγορά, την ελληνική οικονομία, ένα μεγάλο κομμάτι ήταν η εστίαση που επιδράσε. Όλοι οι άλλοι κλειστήκαν στο σπίτι του μέσα. Επαγγέλματα πολλά νεκρώσανε, εξαφανιστήκαν yeah. από την ελληνική αγορά. Ο εδιανομέα, η εστίαση, ήμασταν όλοι εκεί. Mm -hmm. Και με κορονοϊό και με προβλήματα και με αντιξοότητε. Γιατί γνωρίζω ότι το επάγγελμά μα δεν είναι το πλέον εύκολο. Επικίνδυνο, δύσκολο, επικίνδυνο και όσο δε... δε... Επικίνδυνο. Και όλο γίνεται και πιο επικίνδυνο. Όχι γιατί είναι δύσκολο στο να πάρει ένα μηχανάκι, να βάλει το GPS όπω έχει γίνει η τεχνολογία και να πάρει να πα την παραγγελία. Είναι τα καιρικά φαινόμενα που έχει το πολύ κρύο, το πολύ... την πολύ ζέστη. Δεν υπολογίζεται αυτό από τον κόσμο, ούτε από τη δουλειά. Κάτσε, συγγνώμη, τι εννοεί, δεν υπολογίζεται από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έχει κακοκαιρία, η συνεχίζεται παραγγελ... και έχει τα παραγγελίε τη. Πολύ περισσότερε παραγγελίε όταν βρέχει. Πολύ περισσότερε. Πολύ περισσότερη δουλειά όταν βρέχει. Και είναι σε όλε τι δουλειέ αυτέ. Ε, όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνεται, ρε παιδιά. Συμβαίνει. Ένα άλλο κακό που κάνανε οι πλατφόρμε που ήρθαν, ε. Mm. Ε, μέχρι τώρα η διανομή ήταν στο φαγητό. Mm -hmm. Οι πλατφόρμε βάλανε και το σούπερ μάρκετ μέσα στο, στη διανομή. Μάλιστα. Βάλανε και μαγαζιά που έχουν ηλεκτρικά είδη. Θα παραξενευτεί με αυτά που θα ακούσει, αλλά έγιναν αυτά. Δηλαδή θα μπορούσα να πάρω μια παραγγελία από ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη, όχι ψυγείο φαντάζομαι, ούτε που ανά κάτι που να μπαίνει. Να πάω ένα μπιστολάκι, α πούμε, ξέρω εγώ, και να είναι e-food και το e-food να παραδίδει ένα μπιστολάκι για τα supermarket Με το σούπερ Γιατί έχει γρά, έχει νερά. Ο κόσμο του δόθηκε η ευκαιρία να παραγγέλνει 24 και 12 νερά. Σε ένα μηχανάκι, όταν θα βάλει 50 κιλά παραπάνω υγρά, δεν έχει ούτε, μετα... ούτε σταθερή πορεία, <σομίλιο> έχει μετατόπιση βάρου. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Έχουμε πολλά τροχιά και πολλού τραυματισμού από αυτά τα πράγματα. Αλλά η, κυβέρ... η κυβέρνηση, να, ναι. η εταιρεία δεν αντιδρά, δεν κάνουν κάτι. Και θα τολμήσω να σου πω ότι αν τα σωματεία δεν κάνανε τα αυτά τα οργανωμένα όλα τα. τι τελευταίε εντοποιήσει που κάνανε, θα συνέχιζε η εταιρεία. Τώρα σταμάτησε λιγάκι και έβαλε μια φραγή στο στόλο που λέμε mm -hmm. ε, και μπορούν και αυτοί που έχουν, κάνει, που έχουν βάλει βιβλία και είναι επαγγελματίε να μην αδικούνται τόσο πολύ. Δεν, δεν Αυτό που ακούω τελευταία ότι μπορεί να είσαι στολάχιστο, τι σημαίνει. Θα σου πω. Η εταιρεία συγκεκριμένη που ήμουν εγώ, γιατί οι άλλε mm -hmm. δεν το έκαναν, δεν αφήσαν ε, κάποιου εργαζόμενου ανεξέλεγκτου mm -hmm. και με δικού τη ανθρώπου, αλλά και με ανθρώπου ε, που απλά είχαν το δικαίωμα να πάρουν εργαζόμενου. Του επέτρεψε λοιπόν ο Νίκο ένα εργαζόμενο να πάρει 50, 100, 50-150, 200 άτομα. Τι σημαίνει να πάρει. Τι σημαίνει, θα του παίρνει το 28 με το 30% στολάχιστο του υπαλλήλου. Δηλαδή, αν ένα υπάλληλο κάνει το μήνα 2.000 ευρώ. Να τα πούμε με αριθμό ναι, και με αριθμούς. Για να καταλάβει και ναι, ο κόσμο. Ναι, ναι. Θα του πάρει το 28%. 560 ευρώ. Σωστά. Ναι, βέβαια. βέβαια. Του μένουν 1.440 ευρώ. Από αυτά ο εργαζόμενο έχει άλλα 100 ευρώ τουλάχιστον με 150 για το μηχανάκι του. Έχει άλλα 200 ευρώ τουλάχιστον για τι βενζίνε του. Έχει τη φορολογία που θα πληρώσει και αυτό το κράτο και θα το μείνει και αυτό κανένα 700-800 δηλαδή, κυρεμένο. Ναι, αυτό είναι ε, πολύ έτσι ακραίο κατά την νόμη. Δηλαδή, στείνουν εντό τη εταιρεία του, εντό τη πλατφόρμα, ένα μηχανισμό εκμετάλλευση ακόμα πιο ακραία. Έτσι είναι δηλαδή. ακριβώ. Γιατί σε αυτό το, το, κομμάτι υπήρχε πολύ μαύρη εργασία. Τι θέλω να σου πω. Ο Στολάρκη δεν με ασφάλιζε εμένα για 8 ώρε. Δεν ήταν χάζο να πάω να πληρώσει 240 ευρώ για τα ένσημά μου. Με ασφάλιζε για 4 ώρε και το κινητό μου δούλευε για 24 ώρε. Α τα Κάτσε, Γιώργο, Εγώ πότε κοιμάσαι. Άμα δουλεύει το κινητό σου 24 ώρε. Οι εταιρείε αυτέ λοιπόν εφαρμόσαν το διέρεα και βασίλευε. Τι θέλω να σου πω. Φυσικά και οι αλλοδαποί και οι μετανάστε που έρχονται mm. στην Ελλάδα μα έχουν δικαίωμα να δουλέψουν. Mm -hmm. Γιατί αν δεν δουλέψουν θα γίνουν οι ή θα κάνουν κάτι κακό. Mm -hmm. Και αν δουλέψουν είμαστε... και με τι συνθήκε και το εργατικό δίκαιο. Και να σεβαστούν ναι, και το... ναι, ναι, ναι. την... νομοθεσία ναι. και αυτό που υπάρχει mm. στην Ελλάδα. Αν δεν του δώσουμε δουλειά λοιπόν θα είμαστε συνυπεύθυνοι mm. σε αυτό που θα συμβεί. Θα του δώσουμε δουλειά. Δεν μπορεί όμω να παίρνει ανθρώπου που δεν γνωρίζουν ούτε του καλημέρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί βιερχόταν με το κινητό και σου δείχνουν την παραγγελία με το κινητό στο μαγαζί και το ίδιο έκαναν και στον πελάτη. Πηγαίνανε και κάνανε ούτε ευχαριστώ, ούτε καλή νύχτα, ούτε καλή να, πέρα. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε κάποιο. Δεν ήξερε η εταιρεία. Κάτι, δεν μου μια πορεία. Πώ γίνεται το κινητό το δικό σου να λειτουργεί 24 ώρε, δεν καταλαβαίνω. Θα σου πω Δεν δουλεύει ένα. Οι αλλοδαποί νοικιάζουν πολύ αλλοδαποί, μένουν τρία-τέσσερα άτομα μαζί, είναι συγγενεί και μαζί. Με ένα κινητό. Με ένα κινητό. Γιατί έχει ελεγχθεί ο πρώτο μόνο που έχει πάει στην εταιρία, έχει δώσει το δίπλωμά του ευρωπαϊκό ή έχει καταφέρει τέλο να βγάλει δίπλωμα. Και τα άλλα όλα είναι άγραφα, έτσι. Δηλαδή καβαλάει το μηχανάκι ένα άνθρωπο Το οποίο. Τον έχει ασφαλίσει για τέσσερι ώρε, όχι για αυτόν τον Νίκο για να γλιτώσει λεφτά. Βλέπει και... αυτέ τι ώρε. Ασφάλεια 4 τεσσάρων ώρων έχει 24 ώρε. Πληρώνει για 4 ώρε γιατί αυτά πρέπει να φαίνονται όταν θα πληρωθεί και τα υπόλοιπα τα παίρνει μαύρα στο χέρι. Άρα έχει ένα μηχανάκι το οποίο. Έχει έναν μισό ασφαλισμένο και δουλεύει... Κάνει 7.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Και... Από αυτά έχει πληρώσει 500 ευρώ σύνολο. Έχει φορολογηθεί για αυτά. Και τα υπόλοιπα άλλα... Σοβαρά μου τώρα είναι τέτοια τα νούμερα. Πανηγύρι. Σου είπα, τώρα... Άρα έχεις δηλαδή, έχεις ε, τουλάχιστον άλλου δύο ή τρει ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν έχουν γραφτεί, ούτε έχουν καμία ασφάλιση, ούτε καμία. Μπορεί να έχουν καν δίπλωμα να οδηγάνε το μηχανάκι. Μπορεί να μην έχουν δίπλωμα. Κάνει δίπλωμα για το μηχανάκι. Ναι, ναι, ναι. έτυχε, έτυχε πολλέ φορέ σε μπλόκα τη αστυνομία που σταματάνε καθημερινά για να ελέγξουν διάφορα διπλώματα. Γι' αυτό έγινε και πιο έντονο το τελευταίο καιρό. Γιατί η εταιρεία που ήμουν εγώ πήρε πάρα πολλού ε, μαζικά. Για να μην ε. μπορούμε να έχουμε συνεννόηση πάλι μεταξύ μα. Επειδή άρχισε και ε. πετρόκοβε, ε. να το πούμε μα, και έκοβε, έκοβε, έκοβε. Ε, έκανε αυτό το πράγμα ώστε να μην υπάρχει συνεννόηση όπω προείπαμε με τα σηματεία, καταφέραμε και ήρθαμε μια συνεννοήσει όλοι οι συνάδελφοι. Γίνανε κάποιε κινητοποιήσει και μπήκε μια φραγή σε αυτό. Τώρα βάλανε στο στόλο ότι ένα λογαριασμό που είναι ασφαλισμένο 8 ώρο, φαντάζομαι πάντα, φαντάζομαι ακόμα, γιατί δεν είμαι στα εταιρεία και δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, μπορεί να κάνει στο δεκαμεθύρο δεκαπενθύμενο μέχρι 1000 ευρώ. Μέχρι 2000 το μήνα. Οπότε, όπω ο Ιωάννη έλεγε πιο πριν, αυτό ο άνθρωπο θα δουλεύει μάξιμου για 7-8 εκατοστάρικα. Αν του μείνουμε στο τέλο. Ναι, ναι. Με οι... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ταβάνι για να μην μπορεί να κάνει το κόλπο με το 24ωρο. Ναι. Έτσι. Σου είπα ότι λόγω των σωματείων και των ναι. αγώνων που γίνανε καταφέραμε αυτό. Άρα και είναι... μπήκε και μια φραγή, πιστεύω, αυτό τα λεφτά. Αυτό αποδεικνύει και το πόσο κρίσιμο είναι το... και η του... ο... οργανωμένη παρέμβαση. Έτσι, και το να παρέμβει από κοινού. Δεν υπάρχει βέβαια η διαφάνεια ακόμα στα χρήματα. Η παραγγελία σου έρχεται και σου λέει ότι είναι 330. Αυτό είναι και αν μα αρέσει. Ρέσι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια για το πώ προσδιορίζεται η αμοιβή σου. Ναι. Θέλει να σου πω ένα παράδειγμα, ναι. να μιλάσουμε και λίγο. Ναι. Είμαι μια μέρα με ένα φίλο τον Κώστα. Mm -hmm. Χτυπάει το κινητό, η παραγγελία, ή μπορεί να τη δεχτεί, να την απορρίψει, ή την να αφήσει να χτυπήσει κάποια δευτερόλεπτα και μετά να φύγει μόνη τη. Να πάει σε κάποιον άλλο διανομέα, αν δεν την δεχτεί, να κάνει ναι, το κινητό, να ναι, ναι. κάποιο θα τη δεχτεί. Μπορεί να σου κάνει έρθει η παραγγελία. Μου έχει χτύπηκε δύο-τρει ναι, φορέ, ναι. πολύ σπάνια, αλλά έχει γίνει. Ήμουν λοιπόν με το φίλο μου τον Κώστα στο, κολων... στο κολονάκι, πε... περιμέναμε μια παραγγελία και του έρχεται μια παραγγελία, χτυπάει για βίρονα. Μου τη δείχνει, μου λέει ναι, Γιώργο, μου ήρθε αυτή η Μου λέει και 10 καλά η αμοιβή τώρα πήγα και μου λέει, θα την αφήσω, δεν θα ξαναπάω. Α την αφήσει. Φεύγει η παραγγελία, μετά από κάποια λίγα δευτερόλεπτα του ξαναχτυπάει το Κώστα η παραγγελία. Ακίνητο ο Κώστα σε εκείνο το σημείο. Μου λέει, Γιώργο, έλα να δει. Πάω η ίδια παραγγελία με 3 ευρώ. 10 λεπτά λιγότερα. Δεν κοιτάω το Κώστα, του λέει, ο Κώστα, τι έκανε. Μου λέει ο Κώστα άπραγο και γαϊλά μου, Γιώργο μου τίποτα, αναπνέω. Θα κρατήσει την αναπνοή του Λοκώστα μου μέχρι την επόμενη φορά. <laughs> Φε, <αυτό laughs> τι τι σημαίνει δηλαδή. Σημαίνει ότι. Δεν έχει πάνω την αμοιβή ότι δεν είναι η αμοιβή 100%. Δεν το είναι στάνταρ. Δεν το... είναι στάνταρ. Ναι, ναι, ναι. Το ρίχνουν ότι το κινητό σου δεν έχει καλό σήμα. Δεν ήσουν σε σωστό σημείο. Μα δεν μπορεί το κινητό μου την ημέρα να δουλεύει μια χαρά και εκείνο το, τη στιγμή το πάντα να γίνεται. Ναι, το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι η διαφορά στη τιμή. Δηλαδή, σου έρχεται μια παραγγελία στην οποία σου λέει η αμοιβή σου θα είναι 3 ευρώ και 10 λεπτά. Και μετά από λίγο ξανάρχεται η ίδια παραγγελία με 3 ευρώ. Ακούγεται εκεί. Ο... Αυτό το περίεργο. Εκεί το χάσαμε. Μου λέει αυτό δεν το έχω ξαναδεί, Γιώργο. Και εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Γιατί δεν είχε τύχει να είμαστε δύο διανομή μαζί, να μου χτυπήσει τον ίδιο η παραγγελία, να είναι 4 ευρώ στον ένα και να έρθει στον άλλο 4,20. Από τότε μπήκα στην περιέργεια, επειδή δεν κράτησα πολύ καιρό μου στην εταιρεία, δεν το ξανασυναντήσα <συσχελίως> mm αυτό το περιστατικό. Οφείλω να είμαι ειλικρινή. Ναι, ναι. Το ενδιαφέρον είναι το... τώρα είσαι σε μια μικρότερη επιχείρηση. Τώρα εμεί στην περιοχή ε... μα στην ναι, Πιανή. Σε ένα, πολύ... σε ένα πολύ καλό στον ξακουστό Μανδράκη. Μπράβο. Ε, ο οποίο ε, είναι άνθρωπο πρώτα απ' όλα. ε, δεν το συζητάω φυσικά, όχι γιατί εργάζομαι εκεί Uh -huh. Κολλάει τα πάντα, uh -huh. που δίνει όλε τι παροχέ και το φαγητό μου, λέει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι άνθρωπο. Αυτό κάποτε στην εστίαση ήταν στάνταρ, έτσι, ότι ο εργαζόμενο στην εστίαση ναι. θα είχε και ένα γεύμα. Ε, Συνήθω όταν ήσουν 8 ώρε σε μια εργασία δικαιούσαν uh -huh. και ένα ολόκληρο γεύμα. Όταν ήσουν 4 ή κάτι λιγότερο, δικαιούσαν κάποιο κολλάτσο ή δεν κάτι. Ναι, απλά τι το, το λέω γιατί υπάρχει μια τάση έτσι εύνοια προ τι μεγάλε επιχειρήσει στην Ελλάδα, ενώ αποδεικνύεται ότι η μικρή επιχείρηση. Η οποία έχει και την ανθρώπινη διάσταση, μπορεί πολλέ φορέ να είναι ε, κάτι το οποίο είναι πιο προστατευτικό, πιο λογικό, πιο. Έτσι ακριβώ. Έτσι και είναι και πιο, πιο δίκαιο. Άμεσο, πιο Δηλαδή στι πλατφόρμε, ε, δεν θυμάμαι να πήγα πάνω από δύο φορέ ίδιο πελάτη. Θυμάμαι δηλαδή στον 1,5 περίπου χρόνο που έμεινα στην εταιρεία αυτή, να πήγα δύο πελάτε τρει δεύτερη φορά. Δεν γνώριζε ποτέ κανέναν. Είναι ένα mm -hmm. πρόσωπο τελείω. Ενό του μαγαζί τη γειτονιά. Θα πα μια-δύο-τρει φορέ ε, στον πελάτη, επειδή είναι και ο χάρτη κάπω πιο περιορισμένο. Και αρχίζει και γίνεται λιγάκι πιο Γιώργο mm. ο μπροστά, ο Γιώργο ο Νίκο. Δηλαδή και τον προσέχει πιο πολύ και αυτό σε σκέφτεται και σε υπολογίζει πιο πολύ. Σε τι απόσταση, α πούμε, μπορεί αν δουλεύει ένα σε μια πλατφόρμα να πάει μια παραγγελία. Στι πλατφόρμε πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι πάνω από 5 και 7 χιλιόμετρα. Δεν είναι βέβαια πραγματικά αυτά. Πριν ήταν πολύ χειρότερο. Γιατί ναι. ήταν σε ευθεία, όπω σου είπα. Να ε, και 10 και 12 χιλιόμετρα, το οποίο. Κάποιε φορέ δεν έχει λογική. Όχι. Δηλαδή το να πάρω μία κρέπα από την Κεσαριανή και να την πάω στο χαλάνδρη, πρώτον δεσμημείτε το μαγαζί. Δεν θα φάει το προϊόν ο πελάτη που φτιάχνει το μαγαζί. Ε, μετά δεσμητούμε εγώ ότι καθυστέρησα ή έκανα κάτι στον δρόμο, το οποίο δεν ισχύει, γιατί εγώ ο άνθρωπος άνθρωπο δεν Τι έκανα να, κάτι ναι. τέτοιο. Και μετά κοροϊδεύεται και ο πελάτη, αν θέλει. Ναι. Γιατί είναι μόνο για να του πάρουμε τα χρήματα. Mm -hmm, mm -hmm. Αυτό τώρα έχει κάπω περιοριστεί, α πούμε, τελευταία. Κάπω μαζεύτηκε. Mm -hmm. Βέβαια, άρχισε για να κάνει κάποιο λίγο στα μαγαζιά αυτό. Νίκο. Uh -huh. Άρχισαν τα μαγαζιά να αναγκάζονται, επειδή ο κόσμο άρχισε να έχει απαιτήσει και σου λέει Να nah, η πλατφόρμα μου φέρνει εδώ, uh -huh. άρχισαν να μεγαλώνουν το χάρτη του. Αυτό δεν είναι καλό για τα μαγαζιά. Uh -huh. Γιατί αρχίζει και χαλάει η ποιότητά του, όπω σου προείπα. Ναι, το ζούπε. Δεν είναι τα σωστά uh -huh. μαγαζιά, βάζουν κάποιο περιορισμό και λένε ότι μέχρι εκεί μέχρι εκεί, μπορώ, μέχρι εκεί θέλω και για να είναι σωστή η δουλειά μου. Uh -huh. Και μένει εκεί πει, το πράγμα. Άρα τώρα εδώ έχουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια γκρίζα ζώνη σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η αμοιβή, αλλά υπάρχει και ένα εκεκτημένο, ας πούμε, του προηγούμενου διαστήματος, όπου ο κλάδος έκανε κινητοποιήσεις. Ε, πρέπει να σου πω ότι εγώ αισθάνθηκα ότι ακριβώς επειδή ο κλάδος δούλευε μέσα από το διαδίκτυο και ο κόσμος είχε εξοικειωθεί με το κινητό, κατάφερε να φτιάξει και ένα κύμα υποστήριξης, Δηλαδή, ότι, ξέρεις, κάθε κλάδος όταν αγωνίζεται, ε, εάν δεν καταφέρει να φτιάξει κύκλου υποστήριξη γύρω από το αίτημά του, θα είναι, θα είναι του και πολύ γρήγορα Έχει χάσει την παιχνίδια. Χάσει. Ε, άρα έχουμε την ασάφεια γύρω από τις αμοιβές σας και τα προβλήματα ασφαλείας και τα λοιπά και τα λοιπά και τις μεγάλες αποστάσεις ε, και την, τις χαμηλές αμοιβέ, αλλά απ' την άλλη έχουμε και τη συγκρότηση των συνδικάτων και δύο πάρα πολύ μαζικές κινητοποιήσεις με υποστήριξη. Ναι. Η συμμετοχή του κλάδου, η εικόνα η δική μας που απ' έξω τον ε, βλέπουμε, ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Ότι ισχύει αυτό, έτσι. Δεν δηλαδή... ήταν μόνο από την εταιρεία που ήμουν. Που... Ναι, ήταν γενικευμένο. Ήρθαν και από τι υπόλοιπε εταιρείε και στηρίξανε, γιατί και για αυτού αφορούσε. Ναι. Το γνωρίζουν ότι αν κάνουμε πίσω και δεχόμασταν όλο αυτό που συμβαίνει, κάποια στιγμή στο μέλλον θα παραλάβει και αυτού. Θα έρθει και αυτού η σειρά του. Ναι ναι, 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 Οπότε όλοι μαζί, οργανωμένοι με τα συνδικάτα, τα χρειαζόμαστε, μα οργανώνουν, μα. Φέρνουν πιο κοντά. ναι, ναι ε, μπορέσαμε και πήραμε κάποια λίγα βήματα, κάναν κάποια λίγα βήματα πίσω οι εταιρείε. Ναι, ναι. Ελπίζω, εγώ αποχώρησα από αυτό το κομμάτι, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Ναι, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Πολύ αισιόδοξο. <στονίκαι> δηλαδή, επειδή αυτέ οι εταιρείε ε, 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 θεωρώ ότι βγάζουν ε, ποσοστά τα οποία είναι πολύ δυσανάλογα με την προσφορά του ε, στον κλάδο. Και γι' αυτό έχουμε και το πρόβλημα των, χαμηλών. Ε, αμοιβών. Ο κόσμος που είναι στην αστία σχετική διανομή Πώ προσεγγίζει το θέμα τη ε, συμμετοχή, Δηλαδή, έχουμε μία συμμετοχή στα ζητήματα του κλάδου και έχουμε και την ευρύτερη πολιτική διαδικασία. Ναι. Εσύ ρε, παιδί μου, τώρα γιατί είσαι και πολύ κοινωνικό άνθρωπο, και θα μείνω σε αυτό, δεν θα αποκαλύψω άλλε πτυχέ τη προσωπικότητά σου. Σε ευχαριστώ. Τι προσλαμβάνει, τι αισθάνεσαι, α πούμε. Είναι θετική και, και ναι. μα λένε να, να μην το παρατήσουμε. Οι ναι. περισσότεροι στην αρχή νομίζαν ότι έχει κατεβεί κόσμο στον δρόμο. Γιατί θέλει να γίνει πλούσιο. Mm -hmm. Γιατί του μοιράζουν χιλιάρικα. Γιατί οι καλέ εταιρείε τα δίνουν όλα και αυτό ζητάει κι άλλα. Mm -hmm. Δεν συμβαίνει αυτό. Mm -hmm. Φυσικά και για να είναι τόσε χιλιάδε εργαζόμενοι και αλλοδαπίθα σου mm -hmm. το επισημάνω mm -hmm. αυτό, mm -hmm. γιατί και αυτοί, mm -hmm. αυτοί καταλάβανε ότι δεν γίνεται. Δεν mm -hmm. πάει, δεν πάει άλλο. Ότι και αυτοί. Mm -hmm. ναι, 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 ναι. δεν Είναι κομμάτι του ίδιου προβλήματο. Ακριβώ. Οπότε ο κόσμο ε, μα στηρίζει. Πλέον να ακούμε πολύ αισιόδεξα πράγματα και αντιθέτω μα παροτρύνουν να μην το παρατήσουμε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, εγώ θέλω να πω καταρχήν όταν βρέχει να μην παραγγέλνουμε. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Α κάνουμε λίγο κράτη. Εγώ δεν πω ότι να... η δουλειά μα δεν με πειράζει. Εντάξει, εσύ πε αυτό που πρέπει να πει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να το, να το πω αυτό. Έχω επιλέξει να κάνω αυτή τη δουλειά, οπότε δεν ναι, έχω όλα αυτά. Ναι, 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 κατάλαβα τι λε. Και νομίζω ότι ε, ε, ξέρεις, η δική σα η οργανωμένη παρέμβαση. Βοήθησε λίγο και την κοινωνία να καταλάβει το τι γίνεται. Διότι αυτά τα θεωρούσαμε, ξέρει, ότι μπήκαν στον αυτόματο. Κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μα. Η μόνη επαφή με το περιβάλλον και τον έξω κόσμο, η πραγματική, μας. ήταν ο άνθρωπο που έφερνε έτσι, ε, φαγητό, έτσι. Ε, και αυτό ήταν μια πολύ σοβαρή μετάβαση. Αλλά ήρθε και παντρεύτηκε και με τη δική σα την, την κινητοποίηση. Και αυτό είναι, νομίζω, είναι το βασικό μήνυμα, παιδί μου. Ότι ένα κλάδο. Ε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να συγκροτηθεί, να λειτουργήσει Πραγματικά. ενιαία και να βγει μπροστά, το έκανε και το έκανε και σε δύο-τρει φορέ. Και, ναι. και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Μακάρι. Πρέπει να καθυσυχαστούμε, μα... δεν θα καθυσυχαστούμε, ναι. θα τα καταφέρουμε και άλλα πράγματα. Μακάρι, από... Μακάρι για όλου μα. Γιατί τώρα, ξέρει, έκανε και μια αναφορά η οποία είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει νομίζω πλέον ε, άνθρωπο που να πιστεύει ότι έχετε. Ε, Υπέρογγε ή μυθικέ αμοιβέ. Είναι, είναι μια δουλειά δύσκολη ε, η οποία δεν αμοιβεται για την επικίνδυνοτητά τη και τι απαιτήσει τη. Και γι' αυτό χρειάζεται και θα την έχετε κατά τη γνώμη μου και τη στήριξη και του καταναλωτή και τη κοινωνία. Έτσι ακριβώ, Νίκο. Νιώργο, ευχαριστώ που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι. Ναι. Επειδή είμαστε παιδικοί φίλοι και επειδή σε εκείνη την ηλικία των 13, εγώ και το 15, εσύ είχα ένα πολύ καλό φίλο. Και για μένα η λέξη φίλο είναι ευρεία. Δεν είναι απλά βγαίνουμε, κάνουμε παρέα, mm -hmm. διασκεδάζουμε. Ε, φίλο είναι να σου δείχνει αξιοπρέπεια, να σε σέβεται, να σε εκτιμάει, να σε στηρίζει. Σε εκείνη λοιπόν, την τρυφερή ηλικία, την, ε, την περίεργη θα πω ηλικία, ε, εγώ δεν είχα μόνο ένα φίλο, είχα ένα μεγάλο αδερφό που με συμβούλευε, με στήριζε. Ακόμα και στο χαρτζηλίκι που το είχε μεγαλύτερο, γιατί έτυχε να είσαι μεγαλύτερο, το τσόντα και δεν μάθει ποτέ να στο άθλημα. Γι' αυτό, φίλο μου, Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Είσαι πολύ καλό, δε. Να σε καλά. Χαίρετε πολύ. Ευχαριστώ.